Καμπανάκι χτυπούν οι ειδικοί για την αύξηση περαιτέρω των κρουσμάτων, με τη μετάλλαξη Δέλτα να είναι αυτή που θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα. Η μετάλλαξη Δέλτα φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει τις επόμενες εβδομάδες σε όλη τη χώρα, με σφοδρότητα μάλιστα. Θα πυροδοτήσει έξαρση των κρουσμάτων και του δείκτη θετικότητας. Προς το παρόν δεν αποτυπώνεται βέβαια στη βαρύτητα της νόσου. Το σύστημα υγείας δεν πιέζεται, δεν γνωρίζουμε όμως τι θα γίνει αργότερα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, μιλώντας στην DRT, επεσήμανε για μία ακόμη φορά την αναγκαιότητα εμβολιασμού και κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Μοναδικά μέτρα για την αναχέτηση του ιού είναι, πέρα από τα περιοριστικά και προστατευτικά, όπως είναι η χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους, αυτή είναι η σύστασή μας, αλλά και στους εσωτερικούς. Επίσης, τα περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να αυξηθούν κατά τόπους, εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα. Κυρίως όμως θα πρέπει να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί με μεγαλύτερο ρυθμό, να φύγουμε από την κάμψη αυτή που παρατηρήθηκε το προηγούμενο δεκαήμερο. Όλοι μαζί οι φορείς, κανένας από μόνος του δεν μπορεί να προάγει τους εμβολιασμούς, όλοι μαζί σε συνέργεια να μπορέσουμε να δώσουμε μια τελευταία μάχη, να πείσουμε ακόμα και τον πιο δύσπιστο πολίτη ότι το εμβόλιο είναι και ασφαλές, αλλά και προφυλάσσει τον ίδιο, αλλά και την κοινωνία. Ιδιαίτερη είναι η ανησυχία για την έναρξη το Σεπτέμβρη της νέας σχολικής χρονιάς, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να προειδοποιεί για τους κινδύνους που επιφέρει ο κορονοϊός και στα παιδιά. Τα παιδιά κινδυνεύουν και αυτά, βέβαια διασπείρουν, νοσούν λιγότερο, αλλά όμως δεν έχουν μηδενικό κίνδυνο. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε και τη σχολική κοινότητα και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα για το νέο σχολικό έτος το Σεπτέμβριο.